Εντάξει είμαι. Ναι, ναι. Γεια σας. Είμαστε στο κλείσιμο των εργασιών του Φόρουμ των Δελφών και είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα και τον Ιορδάνη που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Καλωσορίζουμε τον κύριο Θεόδωρο Φέσα, τον κύριο Οδυσσέα Κυριακόπουλο, τον κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον κύριο Μάρκο Βερέμι, τον κύριο Κωνσταντίνο Κόκαλη, τον κύριο Βασίλη Αποστολόπουλο και τον κύριο Διονύση Ammolochitis. Θα θέλαμε να φωτίσουμε στιγμές της δικής σας πορείας, να δούμε πώς βλέπετε τα πράγματα μέσα από τη θέση του leader. Και leader σημαίνει πρόκληση. Και κύριε Φέσα, φαίνεται πως εσείς την πρόκληση την κυνηγούσατε από πολύ μικρός. Δεν γίνατε, όπως μόλις έμαθα, υπτάμενος μηχανικός αεροσκαφών. Σας κέρδισε η επιχειρηματικότητα και έχετε πια να αντιμετωπίσετε άλλες προκλήσεις, μεγαλύτερες ενδεχομένως, σε ένα άλλο περιβάλλον. Κάναμε καλό ρεπορτάζ, ε. Καλησπέρα. Μίλησα την Πέμπτη στις 2 και 4 και ήμουν από τους πρώτους που μίλησα και φαίνεται κλείνω και το φόρουμ, οπότε μπορώ να πω για μια ακόμη φορά και όπως ξεκίνησα και τώρα που κλείνουμε ότι είναι εξαιρετική περίπτωση και συναντήσεων και ομιλιών και ανταλλαγής απόψεων. Νομίζω ότι έχει καθιερωθεί σε ένα από τα καλύτερα φόρουμ και συγχαρητήρια και πάλι στον Τσομόκο, ο οποίος ο Σίμος νομίζω εισέπραξε πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, είπα στους συναδέλφους εδώ, τους δημοσιογράφους, ότι αυτό το ρεπορτάζ μου γεννάει πολύ μεγάλη ανησυχία, ότι ξέρουν πράγματα τα οποία τα έχω πει σε ελάχιστους. Καλά, μίλησε, λοιπόν. Ναι. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η επιχειρηματικότητα ήταν ένα στοιχείο το οποίο το ανακάλυψα, γιατί γονίζουμε τα και οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν τέλειωσα το Πολυτεχνείο σαν μηχανολόγος-μηχανικός, δεν είχα κάποιο καθαρό career path. Και ήξερα ότι δεν ήθελα να κάνω κάτι στατικό ή να πάω σε εργοστάσιο κτλ. Οπότε έδωσα μια αίτηση στην Ολυμπιακή Αεροπορία της εποχής εκείνης. Κάποια στιγμή ορίμασε η αίτηση. Το τηλέφωνο επικοινωνίας ήταν το τηλέφωνο της μητέρας μου. Πήραν τηλέφωνο για interview και η μητέρα μου, προφανώς σαν Ελληνίδα μάνα, απάντησε ότι δεν ενδιαφέρει το γιος μου και μου το είπε μετά από 3-4 χρόνια. Αυτό είναι πολύ προσωπικό και νομίζω και δείχνει πόσο τυχαία είναι η πορεία στη ζωή. Πόσο τυχαία πράγματα διαμορφώνουν τις καριέρες, τις ζωές μας, τις σχέσεις μας και όλα τα σχετικά. Πάντως, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εσείς δεν είστε τυχαίος. Και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχετε φτάσει εδώ που έχετε φτάσει. Και έχετε να αντιμετωπίσετε μεγάλες προκλήσεις. Είστε leader και ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ενός leader στη σημερινή εποχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και αν αυτές οι προκλήσεις διαφέρουν ανά τον κόσμο. Διαφέρουν και ανά τον κόσμο και ανά τις εποχές και τα λοιπά. Εκείνο το οποίο, χωρίς να έχω τη συγκεκριμένη λέξη υπόψη μου, αλλά όταν την άκουσα κατάλαβα ότι με εκφράζει, είναι η αμφιδεξιότητα. Δηλαδή να έχεις ταυτόχρονα και όραμα και τεχνική κατάρτιση. Θέλει δύο διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου. Και να ξέρεις πώς λειτουργούν τα πράγματα και να έχεις δηλαδή δυνατότητες να ανταποκριθείς σε μια οργανωτική πρόκληση και ταυτόχρονα να έχεις και τη συναισθηματική ευφυΐα να μπορείς να κατευθύνεις ανθρώπους, να τους εμπνεύσεις οράματα και όλα τα σχετικά. Έχουμε επιλέξει, θα ξανάρθουμε σε εσάς, έχουμε επιλέξει και για τους φίλους τους καλεσμένους, λέω, και για τους κυρίους ομιλητές, να κάνουμε έτσι ένα γύρο ερωτήσεων, να είναι σύντομες οι ερωτήσεις 2-3 λεπτών και μετά θα επανερχόμαστε συνέχεια. Κύριε Κυριακόπουλε, να πιάσουμε το νήμα εκεί που το άφησε ο κύριος Φέσας και να σας ρωτήσω, η συγκυρία τώρα κάνει πιο δύσκολη ή πιο εύκολη τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Εσείς είστε πολλά χρόνια, έχετε δοκιμαστεί και σε καλές εποχές και σε κακές εποχές. Νομίζω ότι ποτέ ήταν εύκολο, ούτε ιδιαίτερα δύσκολο να ξεκινήσει κανείς μια δράση. Οι δυσκολίες κάθε φορά είναι διαφορετικές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσκολία στην χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα σε μια επιχείρηση στην Ελλάδα, όταν ξεκινά, είναι δύσκολο να βρει πόρους, ιδίως από τις τράπεζες, για να μπορέσει να στήσει μια καινούρια δραστηριότητα. Την εποχή που ξεκινούσα εγώ την επαγγελματική μου καριέρα, βέβαια εγώ δεν δημιούργησα κάτι από το μηδέν. Εγώ είχα την τύχη να βρω κάτι που λειτουργούσε και ήταν υγιές. Απλώς του έδωσα μια άλλη όθηση και έκανα τη μετάβαση από την πρώτη
από το πρώτο στάδιο ζωής μιας επιχείρησης, που είναι ο ιδρυτής επιχειρηματίας, στον επαγγελματισμό, στο να μπορέσω να βάλω ένα σύστημα διακυβέρνησης, να μπορέσει η επιχείρηση να ξεφύγει από τα ελληνικά σύνορα και να γίνει αυτό που έγινε. Που αποτελεί, ας πούμε, μια πρόκληση για κάθε επιχείρηση αυτή η μετάβαση από τη μια γενιά στην άλλη και δεν ορίζεται χρονικά αυτό. Είναι σε κάποιο στάδιο της επιχείρησης όπου πλέον πρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα, όπου ένας άνθρωπος δεν έχει τις απαντήσεις για όλα τα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα οι ευκαιρίες που δίνονται στους νέους είναι πάρα πολλές. Πρώτον, γιατί πάρα πολλές δουλειές δεν απαιτούν μεγάλα κεφάλαια, χάρη στη νέα τεχνολογία. Μπορεί κανείς να στήσει μια σειρά από υπηρεσίες και βλέπουμε επιτυχημένα τέτοια μοντέλα και στη χώρα μας και άλλωστε γύρω από το τραπέζι. Είναι εδώ πέρα ο κύριος Βερέμης που θα μπορέσει να δώσει τέτοιες απαντήσεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα μοντέλα επιτυχημένα επιχειρηματικότητος, τα οποία νομίζω ότι αν κανείς μπορεί να δει την αγορά, τις ανάγκες, τις αντιλαμβάνεται, τις καταλαβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είμαστε ένα μέλος της Ευρώπης. Η παγκόσμια αγορά είναι μπροστά μας. Μπορούμε να την προσεγγίσουμε σχετικά εύκολα. Οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί. Η διακίνηση των ανθρώπων είναι ελεύθερη. Όταν εγώ ξεκινούσα, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν ελεύθερα. Δεν είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω ότι υπήρχαν πληθωρισμοί διψήφοι. Να θυμίσω ότι η δραχμή υποτιμά το κάθε χρόνο. Να θυμίσω ότι δεν υπήρχαν τραπεζικά δάνεια για πάρα πολλές δραστηριότητες επιχειρηματικές. Δηλαδή, είναι ένα τελείως άλλο περιβάλλον. Και η διαδικασία να ανοίξει μια επιχείρηση ήταν σαφώς πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είναι σήμερα. Λοιπόν, πάντα υπήρχαν δυσκολίες, πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι με οράματα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις και βρίσκουν λύσεις. Αρνητικά δεν έχει η σημερινή εποχή? Προφανώς έχει αρνητικά. Λίμωνο. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν, αλλά θέλω να πω ότι πάντα θα υπάρχουν και πάντα υπήρχαν. Έτσι, δεν ήταν ποτέ εύκολα ιδιαίτερα. Για τις περιπτώσεις αρνητικών που έχει σήμερα το επιχειρεί. Κοιτάξτε, σήμερα καταρχήν στη χώρα μας η γραφειοκρατία παραμένει πολύ σοβαρή. Το κόστος εργασίας. Μα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω πράγματα, τα ξέρετε όλοι γύρω από το τραπέζι. Το κόστος εργασίας είναι πάρα πολύ ψηλό ακόμα και όχι οι απολαβές των εργαζομένων. Έτσι, γιατί πάνω στο κόστος εργασίας υπάρχουν οι φόροι, οι εισφορές, τα ασφαλιστικά ταμεία, όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν το συνολικό κόστος ακριβό και πολλές φορές μη ανταγωνιστικό. Η κατάσταση των τραπεζών σίγουρα δεν διευκολύνει τη νέα επιχειρηματικότητα, της δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει εμβολία. Άκουσα βέβαια προχθές εδώ τους τραπεζίτες να μιλάνε σε ένα πάνελ και νόμιζα ότι ζούσα σε μια άλλη χώρα. Ξαφνικά φαινόταν να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και να ανταγωνίζονται και να μιλάνε ο καθένας πώς μπορεί να πάρει κανείς δάνειο για το ένα. Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτή η πραγματικότητα. Είχαν σχεδιάσει ένα τοπίο τελείως διαφορετικό. Ο καθένας από εμάς έχει τις εμπειρίες του και ξέρει και μπορεί να κρίνει. Μάλιστα. Επειδή όμως, κύριε Θεοδωρόπουλε, η επιχείρηση ίσον άνθρωποι, δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση, καθόλου, η σύνθεση των γενεών μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης? Νομίζω ότι γενικότερα η σύνθεση ιδεών μπορεί πάντα είναι θετική για μια επιχείρηση. Βέβαια, η ύπαρξη πολλών διαφορετικών ιδεών, γενεών, οτιδήποτε, πρέπει να γίνει με πάρα πολύ καλό τρόπο, να είναι πραγματική σύνθεση. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να μετατραπεί και σε σύγκρουση. Άρα λοιπόν, εναπόκειται στο leader της κάθε επιχείρησης να είναι πραγματική σύνθεση των διαφορετικών απόψεων. Και εκεί που γίνονται τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, είναι όταν η σύνθεση των ιδεών είναι ανάμεσα σε μετόχους. Και συνήθως, όταν μια επιχείρηση δημιουργηθεί από έναν άνθρωπο, ο Οδυσσέας το είπε ότι είναι η επιχείρηση που ένας κατέχει όλες τις απαντήσεις, και έρχεται η στιγμή να παραδώσει στην επόμενη γενιά. Εκεί έχουμε πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν καταστραφεί, όπως όμως έχουμε και αντίθετα πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν μεγαλουργήσει. Ο κύριος Στασινόπουλος της Βιοχάλκο, ο Νίκος, λέει ότι την ευθύνη της παράδοσης σκυτάλης στη σκυταλοδρομία την έχει αυτός που δίνει τη σκυτάλη και όχι αυτός που περιμένει. Συνήθως λοιπόν, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, στην ώρα της παράδοσης σκυτάλης, αυτές οι διαφορετικές απόψεις να μπορέσουν
να μπορέσουν να ενορχιστρωθούν ωραία μαζί και να δώσουν ένα τέτοιο ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά η ευθύνη και σε αυτή την περίπτωση βέβαια πάντα είναι του ανθρώπου που παραδίδει, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο οποίος τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει για να διακρίνει πώς θα το κάνει αυτό καλύτερα? Είναι δύσκολη αυτή η απάντηση. Βλέπουμε ανθρώπους με πάρα πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο, με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ανθρώπους έξυπνους, ανθρώπους που μεγαλούργησαν, να μην μπορούν να παραδώσουν τη σκητάλη. Και βλέπουμε συχνά και ανθρώπους που τα βασικά τους χαρακτηριστικά, να μην τα ξαναπώ, τα προηγούμενα είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, να παραδίδουν τη σκητάλη με θαυμαστό τρόπο. Νομίζω ότι είναι θέμα χαρακτήρος του ανθρώπου που παραδίδει και είναι και θέμα σε ποιο βαθμό είναι κανείς έτοιμος να αποδεχθεί την ηλικία του, το γεγονός ότι φεύγει, το γεγονός ότι κάποιος άλλος έρχεται. Είναι σκληρές ψυχολογικές καταστάσεις. Δεν είναι απλές, δεν μπορείς να τις δεχτείς εύκολα. Έχεις ένα δημιούργημα που σε όλη σου τη ζωή έκαναν όλοι αυτό που εσύ έλεγες και ξαφνικά πρέπει να ζεις μέσα στον ίδιο χώρο που αυτοί που εχθές έλεγες να πάνε αριστερά, κάποιος άλλος του λέει να πάει δεξιά και συμφωνείς, διαφωνείς, πρέπει να το παρακολουθείς. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και γι' αυτό τους ανθρώπους παραδίδουν με πολύ ωραίο τρόπο τη σκητάλη. Εγώ ειλικρινά τους θαυμάζω. Θα κάνουμε αντίθετα τώρα τις ερωτήσεις για να καταλήξουμε στον κύριο Φέσα. Κύριε Κυριακόπουλε, εμένα μου έκανε εντύπωση. Έχω 2-3 γνωστούς, ας πούμε, οι οποίοι είναι μεγάλοι επιχειρηματίες. Και κυρίως και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην πρωτεύουσα. Αυτό που μου λένε είναι, επειδή αυτό που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Υπάρχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό που η παλιά γενιά παραδίδει στην καινούργια γενιά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά. Καταρχήν, στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν. Αυτά που εμείς λέμε μεγάλες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, να πω το εξής. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα της Ελλάδος ή όχι. Η επιχείρηση που δημιούργησε κάποιος είναι ένα παιδί του. Και είναι σαν να φεύγει το παιδί από το σπίτι. Και πρέπει κάποια στιγμή ο ίδιος να δώσει τον δρόμο και την ελευθερία στον άλλον να μπορέσει να δημιουργήσει και να φτιάξει κάτι. Δεν είναι εύκολη αυτή η μετάβαση. Είναι πολύ δύσκολο. Ταυτίζεται κάποιος με το δημιούργημά του. Και είναι πολύ δύσκολο να τα αφήσει σε κάποιον άλλον και να το εμπιστευτεί. Επίσης, ένα πράγμα που νομίζω ακόμη θα ήθελα να αναφέρω. Αν αυτός είναι το παιδί του ή ο ανιψιός του. Δεν έχει σημασία, σημασία ποιος είναι. Ναι, εγώ λέω ότι γενικότερα πιστεύω ότι κανείς πρέπει να μένει σε μια θέση ένα αλφα χρονικό διάστημα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να διονύζονται τα πράγματα. Και ό,τι έχεις να κάνεις, θα το κάνεις τα πρώτα 5, 6, 7, 8 χρόνια. 10 χρόνια, maximum. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα μπαίνουν στον αυτόματο πιλότο. Και ασχέτως αν αυτό είναι επιχειρηματικότητα, είναι πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σημαντικό να ξέρεις να φεύγεις στην κατάλληλη στιγμή και να παραδίδεις τον άλλον και να περιμένεις ότι ο άλλος θα το κάνει διαφορετικά από σένα καταρχήν. Αλλιώς γιατί να κάνεις την αλλαγή? Και πιθανώς να κάνει και λάθη, αλλά μπορεί να το κάνει και πολύ καλύτερα. Αν μπορείς να επιλέξεις βεβαίως τον κατάλληλο διάδοχο, αυτό και να είναι αξιοκρατικό και να μην είναι θέμα απλώς διαδοχής λόγω ονόματος ή συγγενικού βαθμού, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, πολύ, πολύ καλύτερο. Αν έχεις ένα τέτοιο άτομο μέσα στην οικογένειά σου, ο οποίος μπορεί να το πάρει και να το πάει πιο πέρα και έχει την αξία και πραγματικά έχει και την αναγνώριση από τους συνεργάτες μέσα στην επιχείρηση ότι μπορεί να το κάνει ακόμα καλύτερα. Πιθανώς είναι ακόμα πιο ευχάριστο και πιο εύκολο. Αλλά η μετάβαση, ιδιαίτερα στο επαγγελματικό management, λέω ότι είναι κάτι δύσκολο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Ευρώπη, είτε είναι στην Ανατολή, το ίδιο πρόβλημα. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, είναι που το βιώνουμε εμείς τώρα στην κρίση. Βλέπουμε πάρα πολλά νέα παιδιά να φεύγουν. Εσείς που τα βλέπετε από διαφορετική σκοπιά. Η αξιοποίηση των εργαζομένων δεν γίνεται γιατί δεν αναπτύσσονται οι εταιρείες. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες σου λέει, αν είχα δουλειές, θα αξιοποιήσω και τους εργαζόμενους, όπως γίνεται στο εξωτερικό, γιατί δεν θα αναγκαζόταν να φύγουν. Καταρχήν να πω ότι το να αναζητήσεις ένα καλύτερο μέλλον κάπου αλλού, σε ένα περιβάλλον που μπορεί να σου είναι πιο εύκολο να δημιουργήσεις, δεν είναι αναγκαστικά κακό. Για τη χώρα, βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έλλειμμα. Δηλαδή, ότι εκπαιδεύουμε και σπουδάζουμε
ανθρώπους οι οποίοι πάνε και προσφέρουν υπηρεσίες αλλού. Αυτό είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολήσει. Αλλά για τους ίδιους η αναζήτηση αυτών των ευκαιριών, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει στην εποχή που εγώ ξεκινούσα, ήταν πολύ δύσκολο για κάποιον να φύγει από την Ελλάδα και να πάει έξω. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα, δεν χρειάζεσαι ούτε βίζες ούτε τίποτα. Έτσι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων, τουλάχιστον σε αυτή την ενιαία αγορά, είναι πάρα πολύ απλό πράγμα. Αυτό που έχουμε στη χώρα μας έλλειμμα, είναι έλλειμμα επιχειρηματικότητος. Και δυστυχώς αυτό ξεκινάει από τα θέματα της παιδείας. Υπάρχουν σήμερα προσπάθειες που γίνονται, όπως είναι το ΣΕΝ, ο πρόεδρος του άλλωστε είναι κάθεται εδώ στο τραπέζι μας, η οποία προσπαθεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα. Γιατί δέστε την περίπτωση, ας πούμε, του Θόδωρου, έτσι. Οι γονείς του ήταν και οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι. Πού είχε ακούσει ο Θόδωρος για επιχειρηματικότητα, σε ποιο περιβάλλον μεγάλωσε? Το φυσιολογικό θα ήταν να πάει να γίνει και ο ίδιος δημόσιος υπάλληλος. Το γεγονός ότι μάλλον δεν ήθελε να γίνει πιλότος, τον οδήγησε σε ένα αλφα δρόμο. Έτσι. Πολύ πιθανώς και ο ίδιος να μην είχε ξεκάθερες απόψεις και να μην είχε καν συνειδητοποιήσει ότι θα γίνει μια μέρα επιχειρηματίας και ο επιχειρηματίας που έγινε. Έτσι. Οι ευκαιρίες βρίσκονται, τις αξιοποιείς. Μαθαίνεις από τα λάθη σου, βελτιώνεσαι, παίρνεις ανθρώπους δίπλα σου. Αν είσαι πραγματικός ηγέτης, παίρνεις ανθρώπους που είναι καλύτεροι από σένα, τουλάχιστον σε κάποιο τομέα, και κοιτάς να μάθεις από αυτούς και να αξιοποιήσεις αυτό το πράγμα. Δεν παίρνεις ανθρώπους που εσύ έχεις πάντα τις απαντήσεις, αλλά κοιτάς να πάρεις από τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Να φτιάξεις μια συμπληρωματική ομάδα, γιατί κανείς δεν τα ξέρει όλα. Έτσι. Μια ομάδα όπου ο καθένας, ανάλογα με τις εμπειρίες του και τις γνώσεις του, προσθέτει. Και το σύνολο της ομάδας φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι μπορεί να φέρει ένα άτομο μόνο του. Κύριε Θεοδωρόπουλε, είναι και θέμα νοοτροπίας των Ελλήνων όλα αυτά τα οποία έθιξε ο κύριος Κυριακόπουλος? Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό όχι μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, αλλά κυρίως μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Στην Ευρώπη, το αίσθημα της ιδιοκτησίας και ο χρόνος τον οποίο οι οικογένειες κρατούν τις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος. Βλέπουμε ειδικά στην κεντρική Ευρώπη επιχειρήσεις να λένε ότι έχουμε ιδρυθεί πριν από 300-500 χρόνια και ανήκει στην ίδια οικογένεια κτλ. Στην Αμερική δεν αναπτύσσεται αυτό τόσο στενά, αυτή η έννοια της ιδιοκτησίας. Στην Ευρώπη η πώληση μιας εταιρείας είναι ένα σοβαρό γεγονός. Στην Αμερική δεν είναι καθόλου γεγονός. Μια εταιρεία μπορεί μέσα σε μια δεκαετία άνετα να αλλάξει τρεις φορές ιδιοκτησιακό καθεστώς, από εταιρεία σε venture capital, από venture capital σε private equity, από εκεί πάλι σε... Στην Αμερική οι επιχειρήσεις γίνονται για να πουλιώνται. Στην Ευρώπη οι επιχειρήσεις γίνονται για να κρατιούνται. Στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα μάλλον θα έλεγα ότι είμαστε στην περίπτωση του να κρατιούνται. Δεν είμαστε πολύ εύκολοι στο να τα πουλάμε, ακόμη και όταν παίρνουμε καλές τιμές. Και επειδή κατά το φαινόμενο της Ελληνίδας μάνας που τα παιδιά της πάντα είναι τα καλύτερα στον κόσμο, έχουμε και το φαινόμενο του Έλληνα ιδιοκτήτου επιχείρησης, που βεβαίως ποτέ τα λεφτά που του δίνονται δεν είναι αρκετά για το δικό του μαγαζί, που είναι τόσο μεγάλο, τόσο ωραίο, τόσο σπουδαίο κτλ. Και έτσι πάντα το κρατάμε για αργότερα. Αφήστε που υπάρχουν και οι μητέρες που δεν θέλουν τα παιδιά τους να γίνονται υπτάμενοι. Τώρα, κύριε Φέσα, έτσι όπως τα λέμε τα πράγματα, αν είχατε πάει, κάνουμε μια... συνεχίζουμε έτσι λίγο το χαρτολόγημα, αν είχατε πάει τότε στην Ολυμπιακή, ποια ήταν την εταιρεία, τώρα μπορεί να είχατε και αεροπορική εταιρεία δικιά σας. Καλά. Είχα δώσει μια αίτηση, δεν σημαίνει ότι θα πήγαινα κιόλας, δεν ήταν αποφασισμένο. Εκείνο που ήξερα σίγουρα είναι ότι δεν ήθελα να γίνω υπάλληλος. Αυτό το ήξερα, δηλαδή ήταν... Είχα δει το αρνητικό παράδειγμα από τους γονείς μου. Μπορεί να... αυτό να συνετέλεσε αρκετά στο ότι δεν ήθελα να γίνω υπάλληλος. Είπαμε τώρα για τους εργαζόμενους, την ανάπτυξη της επιχείρησης, τη διαδοχή των γενιών κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω, εδώ τι πρέπει να γίνει τώρα σαν στρατηγική της χώρας για να φέρουμε επενδύσεις? Με πηγαίνετε στο θεσμικό μου ρόλο και εδώ είμαι σαν επιχειρηματίας. Είναι τόσο χιλιοϊπωμένα όλα, είναι τόσο πολύ προφανή, που μου φαίνεται ότι θα δώσω μια κοινότοπη απάντηση και σκοπός είναι να πούμε κάτι πρωτότυπο. Τι να σας πω. Τα είπαν όλα οι σύνεδροι στη διάρκεια αυτού του φόρουμ. Το πιο απλό είναι να ανοίξουμε τα μυαλά μας, να ανοίξουμε τις αγορές μας και να κάνουμε λίγο πιο φιλική προς την επιχειρηματικότητα το περιβάλλον.
Είναι μια σειρά μέτρων, τα οποία απαριθμόμενα και μόνο μυρίζουν κοινοτοπία, για να μην πω κάτι πιο βαρύ. Τα είπαν όλοι οι πολιτικοί, ακόμη και αυτοί που δεν τα κάνουν. Επιτρέψτε να σας πω, να σας ρωτήσω, έχει να κάνει με τη σύγκρουση που υπάρχει επιχειρηματικότητας και πολιτικής? Καθόλου. Η επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να συμβουλεύει την πολιτική και η πολιτική πρέπει να ελέγχει και να καθοδηγεί την επιχειρηματικότητα εν τίνει μέτρο, αλλά να την αφήνει να ενεργήσει σε ένα περιβάλλον το οποίο το έχουν δείξει τόσοι πολλοί λαοί, τόσες πολλές εμπειρίες, τόσες πολλές χώρες. Άκουσα τους Κυπρίους, από τον Υπουργό Εξωτερικών μέχρι τη φορολογία που ήταν ένα πάνελ προηγουμένως. Είναι τόσο γραμμένα αυτά όλα τα εγχειρίδια, το τι κάνεις για να αναπτύξεις μια χώρα. Για να αναπτύξεις μια χώρα, να αναπτύξεις τον κόσμο, να του δώσεις δουλειές, να του δώσεις όνειρα, που είναι πια. Τι να σας πω, αυτό που λέμε, κλαίει η καρδιά μου όταν βλέπω τα προφανή να μην γίνονται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να γυρνάμε και 50 χρόνια πίσω τι έγινε τότε και τι έγινε προχθές και πώς πολιτικά είμαστε διερμένοι. Ενώ δεν είναι πολιτική η ερώτηση, η ερώτηση είναι απλή πώς ζει καλύτερα ο κόσμος. Και η επιχειρηματικότητα σαφώς συντελεί στο να ζήσει καλύτερα όλος ο κόσμος. Με όνειρα όμως ξεκινάει, κύριε Αποστολόπουλε, και η νέα γενιά επιχειρηματιών. Ο δικός σας στόχος, η πρόκληση των leaders της νέας γενιάς σήμερα, ποια είναι? Η έννοια της ηγεσίας, όπως και οι άλλες άλλωστε έννοιες, εξελίσσονται μέσα στο χρόνο. Έτσι λοιπόν, το να προσπαθήσουμε εμείς σαν δεύτερη γενιά, και εγώ και άλλοι, και ο Ντίνος ο Κόκκαλης απέναντι, να αντιγράψουμε το μοντέλο ηγεσίας των γονιών μας, δεν θα είχε, πιστεύω, κανένα αποτέλεσμα. Προφανώς και διαχρονικά λειτουργήσαν ως πρότυπά μας, αλλά το μοντέλο ηγεσίας που εμείς καλούμαστε να εφαρμόσουμε πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, το μοντέλο του ιδρυτή της πρώτης γενιάς που πήρε και τα ρίσκα, αν θέλετε, που εμείς δεν θα τα πάρουμε, γιατί έχουμε να συνεχίσουμε κάτι, άρα δεν μπορούμε να γίνουμε τόσο πολύ ρισκαδόροι. Οι ηγέτες λοιπόν αυτοί είχαν προσωποκεντρικά συστήματα, προεδροκεντρικά να το πω έτσι, είχαν την αδιαφυσβήτητη γνώμη σωστή από όλη την ομάδα. Το μοντέλο σήμερα είναι, και το έθιξε ο κύριος Κυριακόπουλος, της ηγεσίας, για να είναι κάποιος αποτελεσματικός, πρέπει να συνθέτει, να διαλέγει ανθρώπους να έχει γύρω του, στην ομάδα του, που θα είναι πολλαπλασιαστές, να πιστεύει φυσικά στον εαυτό του, γιατί αν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου δεν μπορείς να είσαι ηγέτης, αλλά παράλληλα να αναγνωρίζεις ότι υπάρχουν στα επιμέρους ζητήματα άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να είναι και καλύτεροι από σένα. Και στο γνωσιακό επίπεδο, αλλά και στο πρακτικό. Πράγμα το οποίο η προηγούμενη γενιά ενδεχομένως και να μην το είχε. Ναι, έτσι είναι. Άρα λοιπόν, επιλέγοντας ανθρώπους, άρα πάμε στο μοντέλο δηλαδή του μαέστρου, να επιλέξεις το καλύτερο βιολί, την καλύτερη τρομπέτα, τον καλύτερο πιανίστα, γιατί μόνος δεν μπορείς να παίξεις όλα τα όργανα. Νομίζω αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Και από εκεί και πέρα, επειδή έγινε και η συζήτηση για την διαδοχή, νομίζω ότι ένας ηγέτης κρίνεται στο σύνολο της πορείας του, όχι μόνο όταν βρίσκεται στη μεγάλη του άνοδο, αλλά όταν τελικά αποφασίζει να παραδώσει και επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο το κάνει. Να παραδώσει κάπου που αυτό το οποίο ξεκίνησε να μπορεί να έχει συνέχεια. Και να μπορεί να έχει συνέχεια φυσικά με ένα καινούριο αφήγημα, για να μπορεί μια εταιρεία να έχει μια διαχρονικότητα και η βιολογική της ζωή να είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη και των ιδρυτών αλλά και των διαδόχων. Εσείς πώς νιώσατε αυτή τη στιγμή? Το βάρος ήταν μεγάλο? Κοιτάξτε, δεν είναι η έννοια του βάρους όσο της συγκυρίας, διότι μια επιχείρηση την οποία την έχεις γνωρίσει στην εποχή των παχαίων αγελάδων, να πρέπει να την μεταλλάξεις και να την κουμαντάρεις σε συνθήκες δύσκολες και αχαρτογράφητες, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Άρα λοιπόν, αλλά θα μου πείτε απ' την άλλη, οι μεγάλες κρίσεις δημιουργούν και μεγάλες ευκαιρίες, όπως λέμε, και αναδεικνύουν και οι ηγέτες. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι μέσα από αυτή την κρίση, εμείς την χρησιμοποίησαμε σαν ευκαιρία, αλλάξαμε πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να αλλάξουν και υπό νορμάλ, αν θέλετε, συνθήκες δεν θα μπορούσαν να γίνουν.
και κάναμε εκείνες τις τομές και τις αλλαγές στην κατεύθυνση της μετάβασης ενός τρόπου πιο επαγγελματικού στην άσκηση του management, με αποτέλεσμα τελικά το μοντέλο αυτό όχι μόνο να μπορέσει να επιβιώσει μέσα στην κρίση, αλλά να δώσει ακριβώς και την δυναμική για την επόμενη πορεία, το καινούριο μας όραμα και το καινούριο μας αφήγημα, που είναι εν συντομία να το πω έτσι, ότι όπως υπόθηκε στην εποχή που οι άλλοι πουλάνε, η επιχείρηση αυτή να κρατηθεί και να μπει σε ένα καινούριο βιοϊσταρικό κύκλο με όλες εκείνες τις απαραίτητες και αναγκαίες προϋποθέσεις. Κύριε Κόγκαλη, να έρθω σε εσάς και να σας ρωτήσω πόσο, επειδή εμείς σας βλέπουμε σαν νέους επιχειρηματίες, όλους εσάς έτσι κι αλλιώς είστε, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να συνεχίσει κάποιος το όραμα κάποιου άλλου, είτε είναι συγγενής, είτε είναι θείος, είτε είναι πατέρας, οτιδήποτε, αλλά αυτό ήταν ένα όραμα κάποιου άλλου. Εσείς, ας πούμε, ο κύριος Φέσας είπε: εγώ δεν ήθελα να γίνω υπάλληλος, ήθελα να γίνω επιχειρηματίες. Αναγκαστικά κάποιοι νέοι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν επιχειρήσεις που ίσως να μην είχαν φανταστεί οι ίδιοι ότι θα τις αναλάβουν. Σίγουρα δεν είναι μονόδρομος αυτός ο δρόμος. Πρέπει να σου αρέσει, να θέλεις να ασχοληθείς με το αντικείμενο. Το κλειδί, κατά την άποψή μου, είναι η συνέχεια και η αλλαγή. Άρα αυτό ονομάζεται εξέλιξη και θα πρέπει αυτό να συνάδει με τα συστατικά της εποχής, με αυτό δηλαδή που είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργείς. Πρέπει να χτίσεις πάνω σε επιτυχίες, να πάρεις ιδέες πάνω από τις επιτυχίες και αυτό να σε οδηγήσει, αλλά με νέους ανθρώπους, με νέο όραμα και να συνεχίσεις. Πρέπει να περάσεις από συνεχείς δυσκολίες, να αντέξεις σε ένα δύσκολο περιβάλλον, το οποίο αλλάζει συνεχώς και τεχνολογικά και οικονομικά και πολιτικά και πρέπει να σταθεί σε αυτό το περιβάλλον. Τα τελευταία, πιστεύω, πολλά χρόνια, παγκοσμίως γίνανε πολύ σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και σε συσκευές που ενώσαν όλο τον κόσμο μαζί. Άρα έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι. Οι νέες γενιές τώρα έχουν ένα έτοιμο περιβάλλον, στο οποίο θα πρέπει να σκεφτούν με έξυπνες λύσεις πώς αυτή η διασυνδεσιμότητα που υπάρχει θα χρησιμοποιηθεί με πολλαπλασιαστή. Και εδώ νομίζω είναι και ευκαιρία για την Ελλάδα, που έχει καλό κεφάλαιο, καλό δυναμικό. Δεν έχει κεφάλαιο, αλλά έχει ανθρώπους με πολύ καλό μυαλό, να χτίσει πάνω σε αυτό που υπάρχει, με εξωστρέφεια, με καινοτομία, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλούτο μέσα στη χώρα, που είναι το ζητούμενο για να προχωρήσει και η χώρα. Άρα λέτε ότι είναι μονόδρομος αυτό, όταν όταν σε καλεί και η επιχείρηση και το καθήκον και η ζωή, είναι μονόδρομος. Αν σου αρέσει αυτό που κάνεις, είναι μονόδρομος. Ναι, αν δεν σου αρέσει, δεν είναι μονόδρομος. Ναι, σωστά. Εσείς, κύριε Βερέμι, διαλέξατε το δικό σας δρόμο, χωρίς να υπάρχει οικογενειακή παράδοση. Και σήμερα έχετε φτάσει εδώ που έχετε φτάσει. Έχετε βραβευτεί ως νέος επιχειρηματίας. Νομίζω ο κύριος Θεοδωρόπουλος μου εκμυστηρεύτηκε να το πω. ότι κάποια χρόνια πριν είχε προτείνει το όνομά σας. Σήμερα τι συμβουλή θα δίνατε στους νέους επίδοξους επιχειρηματίες, σε αυτούς που δεν έχουν οικογενειακή παράδοση? Εγώ είχα ακούσει μια ωραία ατάκα για τις συμβουλές, ότι οι συμβουλές από τους μεγαλύτερους, πλέον είμαι μεγαλύτερος, είναι μια μορφή νοσταλγίας, όπου παίρνεις το παρελθόν, το ξαναπακετάρεις και το πουλάς για πιο πολύ από ό,τι αξίζει. Οπότε, οι συμβουλές δεν είναι κάτι στο οποίο πιστεύω πραγματικά. Είναι περισσότερο ότι παίρνεις πληροφορίες από ανθρώπους που έχουν κάνει μια διαδρομή, τις επεξεργάζεσαι και βγάζεις τα δικά σου συμπεράσματα. Αλλά η δική μου περίπτωση ήταν μια περίπτωση πολύ κλασική, νομίζω, για την Ελλάδα, ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που η επιχειρηματικότητα δεν ήταν καθόλου ελκυστική. Δηλαδή, ποτέ μου δεν είχα φανταστεί ότι θα γίνω επιχειρηματίας, ούτε και ήθελα να γίνω επιχειρηματίας. Παρόλο που δούλευα τα καλοκαίρια στην εταιρεία του θείου μου, την Ότης, του Χρήστου Βερέμη, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίαζε και ιδιαίτερα η προοπτική της επιχειρηματικότητας. Αυτό που σε μένα έκανε τη διαφορά είναι ότι έτυχε όταν ήμουν υπάλληλος στην Αγγλία κατά το 1998, συνέβη μια ιδιαίτερη συγκυρία που ήταν τα περίφημα .com. Τα .com εκδημοκράτησαν κατά κάποιο τρόπο την επιχειρηματικότητα, με την έννοια ότι όλοι αισθάνθηκαν ότι πλέον μπορούν να αρχίσουν μια επιχείρηση. Έγινε κάτι αρκετά ελκυστικό και σεξι.
δείξαν και μια ανοχή οι μεγάλες εταιρείες στο να αφήσουν κόσμο να το δοκιμάσει και μετά να τους ξαναπροσλάβουν πίσω όταν αποτύχουν. Οπότε μέσα σε αυτή τη συγκυρία και εγώ λίγο πολύ είπα ας το δοκιμάσω. Και στη χειρότερη, αν αποτύχω, θα γυρίσω στη δουλειά που έκανα που ήμουν πολύ καλός. Και ποιο ήταν το πρώτο βήμα που κάνατε με τον τόπο? Το πρώτο βήμα που έκανα, και το έναυσμα ήταν ότι θεώρησα ότι είδα κάτι που θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να κυνηγήσω. Στη δική μου περίπτωση ήταν τα κινητά. Εκείνη την εποχή δεχόντουσαν μόνο SMS και είχαν μόνο φωνή, φωνητικές κλήσεις και SMS. Και όλο η επανάσταση του marketing, ας πούμε, στο διαδίκτυο ήταν σε computers και σε laptops και όχι σε κινητά. Και μου είχε έρθει η φαϊνή ιδέα τότε ότι προφανώς αυτό κάποια στιγμή θα φτάσει και στα κινητά και κάποια στιγμή τα κινητά θα υποκαταστήσουν κατά κάποιο τρόπο τους υπολογιστές. Και θεώρησα ότι okay, αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να ασχοληθώ, να κυνηγήσω. Και λίγο πολύ συνεταιρίστηκα με έναν πολύ άξιο άνθρωπο, τον Αλέξη τον Βρατσκίδη, ο οποίος ήταν από τη Θεσσαλονίκη και ήταν ένα αυτοδημιούργητο παιδί με την έννοια των υποτροφιών. Στην ηλικία μου, ο οποίος ήταν ο τεχνικός, ας το πούμε, και εγώ ήμουν εμπορικός. Και ξεκινήσαμε σιγά-σιγά να φτιάξουμε μια επιχείρηση χωρίς, ομολογώ εξ αρχής, να έχουμε μεγάλη επίβολα σχέδια. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι σωστά και καλά. Ποιο ήταν το όνειρο, δηλαδή? Εγώ δεν είμαι η περίπτωση που είχα οράματα τύπου Steve Jobs. Εγώ ήμουν η περίπτωση που ήθελα να κάνω κάτι σωστά και το όραμά μου σταμάταγε σε εκείνη τη φάση, στον επόμενο χρόνο να είμαστε ακόμα ζωντανοί, να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, να μας αγαπάνε οι πελάτες μας και το προϊόν μας και η ζωή μας να έχει ενδιαφέρον. Λίγο πολύ. Και νομίζω ότι ο κανόνας είναι αυτός. Κάποιος έλεγε για τον Steve Jobs, ένας κωμικός Αμερικάνος, λέει, δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί τον έχουμε θεοποιήσει. Αυτός ήταν ένας τύπος που είχε τρελά οράματα και μετά έβαζε, λέει, διάφορους φουκαράδες να τα εκτελέσουν, όπως να χωρέσουν χιλιάδες τραγούδια σε ένα μικρό κουτάκι, ας πούμε. Το οποίο, βέβαια, ναι, αυτό που θα έλεγα απλώς είναι ότι οι περισσότεροι δεν είμαστε Steve Jobs και ούτε έχουμε τέτοια φανταστικά οράματα. Αυτό που έχουμε κοινό όλοι οι επιχειρηματίες που έχουν πετύχει κάτι είναι ότι ξέρουν να φτιάχνουν ομάδες. Δηλαδή, για μένα δεν υπάρχει κάποιο άλλο συστατικό πιο σημαντικό από αυτό. Η ικανότητα να διαλέγεις σωστούς ανθρώπους, να τους ανταμείβεις σωστά και να τους κρατάς μαζί σου για πολλά χρόνια και να τους βλέπεις να εξελίσσονται και αυτοί να σε βοηθούν να εξελίσσεσαι κι εσύ, είναι και το μόνο πραγματικό μυστικό επιτυχίας ενός επιχειρηματία. Και αυτό απαιτεί, όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Κυριακόπουλος, να ξέρεις πότε θα φύγεις, να αναγνωρίζεις ότι δεν είναι μια οικογενειακή υπόθεση αναγκαστικά. Είναι κάτι μεγαλύτερο από μια οικογένεια, είναι κάτι μεγαλύτερο από σένα και δεν είναι ακριβώς παιδί σου. Είναι κατά κάποιο τρόπο η παρακαταθήκη σου, η οποία, αν θες να έχει επίδραση μέσα στο χρόνο, πρέπει να είναι ανεξάρτητη από σένα κάποια στιγμή, τελείως. Και γι' αυτό είμαι πολύ υπέρ των πολυμετοχικών εταιριών και θεωρώ ότι η δημοκρατικοποίηση, ας το πούμε, η εκδημοκράτηση των επιχειρήσεων με την έννοια της πολυμετοχικότητας, που ο ικανός υπάλληλος γίνεται ιδιοκτήτης, είναι πάρα πολύ υγιής. Και είναι αστείο, αλλά φτάνουμε αρκετά και στο αριστερό vision της κολεκτίβας με κάποιο τρόπο πλέον. Αυτό όμως είναι πιο κοντά στο μοντέλο του εξωτερικού μέχρι στιγμής. Όχι, όλο το startup ecosystem στην Ελλάδα, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω από 450 εταιρείες και απασχολεί περίπου 4.000 πάρα πολύ ικανούς και καρτατισμένους ανθρώπους, κυρίως στην πληροφορική αλλά και εμπορικούς, και το οποίο έχει ένα τζίρο αυτή τη στιγμή 1,5 δισεκατομμύριο μέσα σε 5-6 χρόνια χτίστηκε αυτό. Έτσι, είναι εντυπωσιακό για την Ελλάδα αυτό. Σας θυμίζω ότι η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι κάτω από 5 δις αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και μιλάμε για ένα τομέα που χτίστηκε σε 6 χρόνια και έχει 1,5 δις. Το οποίο εμένα με κάνει να πιστεύω ότι σε 5-6 χρόνια θα είναι πιθανώς μεγαλύτερο από τον τραπεζικό τομέα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι τα πρότυπα. Όταν έχεις, και είναι πρότυπα σε διαφορετικούς τομείς. Δηλαδή, ο κύριος Θεοδωρόπουλος είναι πρότυπο ως αυτοδημιούργητος άνθρωπος που έφτιαξε ένα μοναδικό προϊόν, γιατί δεν υπήρχε το συσκευασμένο κρουασάν. Δεν έχει σημασία ότι δεν έχει να κάνει με τεχνολογία, γιατί η παραγωγή έχει να κάνει πολλά με την τεχνολογία. Και κέρδισε τόσες πολλές ξένες αγορές και διατήρησε ένα συγκεκριμένο ήθος
και στη ζωή του και σε αυτά που λέει. Είναι σημαντικοί αυτοί οι άνθρωποι. Ο κύριος Φέσας που έφτιαξε μια quest, ας πούμε, τη στιγμή που. Και την Q, μια εποχή που ήταν η μεγάλη παίκτης, ας πούμε, της κινητής τηλεφωνίας και μπήκε εκεί μέσα και κούνησε αυτό το καθεστώς. Αλλά και θα έλεγα και στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή ότι ο κύριος Κυριακόπουλος το παρέδωσε το μαγαζί. Και στους πιο ικανούς μάνατζερς. Αυτό είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα και νομίζω μας λείψαν θετικά πρότυπα στους συνομιλικούς μου τη δεκαετία του 70 και του 80 που μεγαλώναμε. Τώρα, να ξεκινήσουμε ανάποδα για εσάς τους νέους επιχειρηματίες. Κύριε Κόκκαλη, θα ξανάρθω σε εσάς και σε ρωτήσω πέρα από αυτό που μας είπε ο κύριος Βερέμης. Εγώ παλιότερα θυμάμαι ένα ρεπορτάζ που είχα κάνει πολλά χρόνια. Η δική σας εταιρεία ήταν από τις πρώτες που είχε ξεκινήσει να συνδέει τα πανεπιστήμια με την παραγωγή. Ένα θέμα που είναι ταμπού για την Ελλάδα και είναι η αχίλιος πτέρνα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, των πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Δεν έχουν σύνδεση όπως γίνεται στο εξωτερικό τα παιδιά που φεύγουν από πανεπιστήμια να μπαίνουν κατευθείαν στην παραγωγή. Mm-hmm. Αυτό εδώ, γιατί καθυστερεί να γίνει στην να εφαρμοστεί? Αυτό είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα, νομίζω, που θέτεται. Δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια, νομίζω είναι όλο το οικοσύστημα που πρέπει να συνδεθεί. Η λέξη κλειδί είναι η συνέργεια και η συνεργασία με όλους τους παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν σε αυτό το πλαίσιο. Είναι σίγουρα τα πανεπιστήμια, είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τα δίκτυα και τα κεφάλαια και τις υποδομές, είναι οι start-up και άλλες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδέες, έχουν ενέργεια και θέλουν να καινοτομήσουν. Είναι η πολιτεία που πρέπει να δώσει κίνητρα σοβαρά, ώστε να γυρίσουν πίσω τα ταλέντα και τα καλά μυαλά, αλλά και ώστε να επενδύσουν οι επιχειρήσεις, αλλά και τα πανεπιστήμια να είναι πιο κοντά στην αγορά. Είναι οι τράπεζες και τα VCs και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία πρέπει να είναι πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Άρα θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα πανεπιστήμια, πρέπει να δούμε όλο το οικοσύστημα, να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις, να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα. Τα πανεπιστήμια είναι σίγουρο ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να είναι κοντά στην αγορά, έχουν όμως πολύ καλά μυαλά, έχουν έρευνα. Το έχουμε μελετήσει και στο ΣΕΒ αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο, ώστε να κοιτάξουν την αγορά, ειδικά στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, να υπάρχει ένας πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος, ώστε να πηγαίνει στην αγορά αυτό το οποίο έχουν ερευνήσει και έχουν ξοδέψει χρήματα, και όχι να ξοδεύονται χρήματα επειδή οι ερευνητές τους αρέσει το αντικείμενο. Συνεπώς, νομίζω, επειδή είναι πολύπλοκο το θέμα, το βασικό είναι να κάτσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εσείς, η δικιά σας επιχείρηση, νομίζω, συνεργάζονταν με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες με πανεπιστήμια. Παλιότερα, όταν φεύγαν από το Πολυτεχνείο, οι καλοί φοιτητές θέλαν να έρθουν στην Intracom ή στον ΟΤΕ τότε. Αυτό έχει αλλάξει. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους. Οπότε πρέπει και μεγάλες επιχειρήσεις να το καταλάβουν και να έρθουν πιο κοντά σε αυτό. Πάντως, κύριε Αποστολόπουλε, είναι γεγονός πως τα καλά μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό και ο χώρος της υγείας ιδιαίτερα αιμορραγεί. Πράγματι, και εδώ είναι έτσι άλλη μία, αν θέλετε, ένα άλλο πεδίο εφαρμογής αυτό που λέμε περί ηγεσίας και οράματος, διότι αυτό το τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα, ο όμιλος ο δικός μας πήρε ηγεσία και ηγήθηκε μίας προσπάθειας επαναπατρισμού πολύ σημαντικών Ελλήνων γιατρών της Διασποράς. Και μπορώ να σας πω, είμαστε στην ευχάριστη θέση τα 2-3 τελευταία χρόνια της κρίσης να έχουμε φέρει πίσω πάνω από 20 σημαντικούς γιατρούς κεφάλαια για τα νοσοκομεία από τα οποία φύγανε. Και αυτό γίνεται εμπνέοντάς τους το όραμα, δίνοντάς τους, αν θέλετε, το αφήγημα ότι αυτή η χώρα δεν είναι τελειωμένη, ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν προοπτικές και υπάρχουν και επιχειρήσεις που αυτή την προοπτική μπορούν να την μετουσιώσουν σε πραγματικότητα. Να τους εμπνεύσει κανείς το όραμα ότι η γνώση τους και οι δεξιότητές τους, αντί να προσφέρονται σε αλλοδαπούς, να προσφέρονται στους συμπατριώτες τους. Φυσικά, και να τους δώσει ένα περιβάλλον ασφάλειας και σιγουριάς, που κατά τα άλλα η Ελλάδα δεν είναι το δυνατό της σημείο. Και φυσικά, να τους εξοπλίσει με όλο εκείνο τον ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό της τελευταίας γενιάς, για να μπορέσουν να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία. Μπορεί όμως η Ελλάδα, οι επιχειρήσεις,
να υποδεχτούν σε ένα καλό περιβάλλον τα μυαλά αυτά πίσω, να τους δώσουν όλες αυτές τις προοπτικές. Στον όμιλο το δικό μας και του αποτελέσματος η απάντηση είναι σαφέστατα ναι. Και αν θέλετε, αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο πολλαπλασιαστικό. Δηλαδή, τα πράγματα για να αλλάξει μια χώρα δεν γίνονται όλα top-down. Πρέπει να γίνουν και bottom-up. Αν λοιπόν ο καθένας μας στο μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, στον τομέα στον οποίο υπηρετεί, μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή πραγματικότητα, στο τέλος η άθροιση αυτού θα δημιουργήσει ένα snowball, αν θέλετε, effect που θα παρασύρει όλη τη χώρα μπροστά. Και νομίζω ότι ο ρόλος ο δικός μας, πέραν από το στενό μας επαγγελματικό πλαίσιο, αυτός πρέπει να είναι. Κύριε Βέρνου, να έρθω πάλι σε εσάς. Εμένα το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ο παππούς σας ήταν επιχειρηματίας. Πολύ σωστά. Και πέρασε πολύ λοιπόν πιο δύσκολα από μένα. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Και έτσι κι αλλιώς εμείς θα περιμένουμε να γίνετε καθηγητής σαν τον πατέρα σας, αλλά σας κέρδισε το επιχειρήν. Δεν με συμβούλευσε ποτέ να γίνω καθηγητής ο πατέρας μου. Και ναι. Έπρεπε μου άρεσε να προβλέψουμε να δώσουμε και το λόγο και στον κύριο Βερέμι, τον πατέρα, για να μας μιλήσει πώς έγινε αυτό. Θέλω να μείνουμε, εσείς μας είπατε για το Λονδίνο πώς γίνονται τα πράγματα. Γιατί οι ελληνικές πρωτοπόρες καινοτόμες επιχειρήσεις πρέπει να φεύγουν στο εξωτερικό? Δεν είναι αλήθεια ότι φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλάζουν συχνά την έδρα τους για φορολογικούς λόγους και δημιουργούν εμπορικά, αν θέλετε, εξ ανάγκης, επειδή είναι εξαγωγικές, δημιουργούν γραφεία εμπορικά εκτός Ελλάδος. Σχεδόν όλες όσες γνωρίζω, όλη η έρευνα και η ανάπτυξη, που αυτή είναι η καρδιά τους, αυτό είναι το προϊόν τους, αυτά είναι τα εργοστάσια τους, παραμένουν στην Ελλάδα. Οπότε δεν ισχύει ότι οι περισσότερες φεύγουν. Η αλλαγή φορολογικής έδρας είναι πρόβλημα του κράτους, δεν είναι πρόβλημα των επιχειρηματιών που κινούνται ελεύθερα μέσα σε μια κοινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσοι γκρινιάζουν γι' αυτό, ας φροντίσουν να τις κρατάνε. Δεν είναι ευθύνη των επιχειρήσεων να παραμένουν. Οι επιχειρήσεις είναι εκεί για να μεγαλώνουν, για να δίνουν δουλειές σε κόσμο και για να υπάρχει ευημερία των δικών τους, αν θέλετε, ανθρώπων. Αν είχατε μπροστά σας νέους ανθρώπους και θέλανε να επιχειρήσουν, τι θα τους λέγατε σήμερα στην Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή είναι μια αρκετά καλή στιγμή, διότι ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποκαταστήσει την έλλειψη ρευστότητας στα startups, ξεκινώντας τα equity funds. Τα equity funds στην ουσία είναι venture capitals firms, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρώσει σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι προς επένδυση σε εταιρείες που έχουν, αν θέλετε, κυρίως τεχνολογική κατεύθυνση. Και θα λέγω ότι αυτή τη στιγμή ίσως το ευκολότερο μέρος στην Ευρώπη να βρεις χρηματοδότηση για ένα startup είναι η Ελλάδα. Άρα δεν είναι καθόλου, δεν θα λέγω ότι δεν είναι ευνοϊκή η κατάσταση. Εκεί που γίνονται πολύ δύσκολα τα πράγματα είναι στο επόμενο βήμα, όχι στα startups. Εκεί που πλέον το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίξει μια εταιρεία που μεγαλώνει, ένα τραπεζικό σύστημα που δεν καταλαβαίνει συνολικά και στην Ευρώπη την έννοια της άειλης περιουσίας μιας εταιρείας, ακόμα ψάχνει για ακίνητα ή, αν θέλετε, δεν έχει καμία κατανόηση της πνευματικής, αν θέλετε, ιδιοκτησίας μιας εταιρείας, συνολικό πρόβλημα και στην Ευρώπη. Οπότε τα προβλήματα έρχονται μετά. Στην αρχή, αυτή τη στιγμή, οι συνθήκες είναι αρκετά θετικές. Η πιο αρνητική συνθήκη αυτή τη στιγμή, που πιστεύω όμως ότι θα αλλάξει, είναι το brain drain. Δηλαδή, οι περισσότερες νέες εταιρείες δεν βρίσκουν πλέον τους ανθρώπους που βρίσκαμε εμείς. Δηλαδή, η Upstream και η Persado και η Workable, που είναι εταιρείες με τις οποίες έχω ασχοληθεί, είχαν το μεγάλο πλεονέκτημα πολύ καλών μηχανικών στην Ελλάδα, από αυτούς τους 3-4.000 που αποφυτούν κάθε χρόνο, οι οποίοι όχι μόνο μάθαν πολύ γρήγορα, όχι μόνο ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, αλλά ήταν και πολύ πιστοί στην εταιρεία. Η μέση παραμονή ενός υπαλλήλου στο Σαν Φρανσίσκο είναι 1,5 χρόνο και οι δικοί μας μέναν 6-7 χρόνια. Και άρα μπορούσαμε να χτίσουμε ένα προϊόν. Αυτοί φεύγουν πλέον. Έχουν φύγει πάρα πολύ. Αν υπάρξει όμως κρίσιμη μάζα στην Ελλάδα από τέτοιες εταιρείες και καταφέρουμε και αρκετές εταιρείες του εξωτερικού να έρθουν να στήσουν τμήματα R&D στην Ελλάδα, πολλοί από αυτούς θα γυρίσουν και θα είναι προνόμιο να τους έχουμε πίσω, γιατί έχουν μορφωθεί πλέον με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τους προσφέρουμε εμείς εδώ. Κυρία Ammolochitis, πόσο εύκολο είναι ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας να αναπτύξει την επιχείρησή του μέσα στην κρίση? Καλησπέρα σας καταρχάς. Χαρητήρια και από μένα για αυτό το καταπληκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ.
Θέλω να πω πριν απαντήσω ότι αν μου λέγανε πριν 10 χρόνια ότι θα κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με τους ανθρώπους που διαβάζω τα αφηγήματά τους για να μάθω από επιχειρηματικότητας και ηγεσίας, θα τους περνούσα για τρελούς. Και ευχαριστώ, κύριε, που είμαι εδώ. Εγώ αυτό που σε απάντηση του ερωτήματός σας, να σας πω ότι πίσω από όλα τα πράγματα υπάρχει μία απόφαση. Και εγώ μέσα στα χρόνια της κρίσης τολμώ να πω ότι έχω μεγαλώσει την εταιρεία και την είδα σαν ευκαιρία, όπως είπε ο κ. Απωστολόπουλος πριν λίγο. Και αυτό που με βοήθησε να κάνω όλα τα βήματα που έχω κάνει και θα έλεγα και αυτά που θα κάνω στο μέλλον, είναι ότι στην ανάγκη του να δημιουργήσω έπρεπε να βρω τα πατήματά μου μέσα από θέματα ηγεσίας. Οπότε απλουστοποίησα μέσα από τα δικά μου μάτια, μέσα από τα δικά μου, έτσι όπως εγώ αντιλήφθηκα το περιβάλλον που ζούσα, ποιος θα ήταν ένας ορισμός ηγεσίας που θα με βοηθούσε να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες που δημιουργεί η αγορά. Και εκεί που κατέληξα είναι ότι είναι μια ικανότητα η ηγεσία, η οποία εξαρτάται στο να μπορεί κάποιος να δίνει συγκεκριμένες και θετικές εντολές και μετά να μπορεί να εξασφαλίζει ότι αυτές οι εντολές πραγματοποιούνται ότι γίνονται. Προφανώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχουν καλές ομάδες, καλά άτομα, είναι πάρα πολύ βασικό. Και επίσης είναι πολύ βασικό να υπάρχει ένα όραμα, να υπάρχει ένας μεγάλος στόχος που μια ομάδα κυνηγά. Αλλά νομίζω ότι αυτά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους. Αυτό που μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία τους είναι να υπάρχουν θετικές εντολές που δημιουργούν συμφωνίες στις ομάδες, χρειάζεται θετικότητα, χρειάζεται πειθαρχία, χρειάζεται παραδειγματισμός και η τελική κρίση που πρέπει να έχει ένας ηγέτης είναι για το αν η ομάδα του τελικά ευημερεί και αν τα άτομα, τα μέλη της ομάδας είναι χαρούμενα που υπάρχουν σε αυτήν την ομάδα. Εάν αυτά υπάρχουν, τότε νομίζω ότι καμία κρίση, κανένα περιβάλλον δεν είναι ικανά το να σταματήσουν μια εταιρική ανάπτυξη. Ωραίο. Τώρα, έχουν μείνει 20 λεπτά. Μας πιέζουν πάρα πολύ ο χρόνος, γιατί είμαστε και στο κλείσιμο. Και από την αρχή είπαμε ότι αυτό το τραπέζι περισσότερο θα θέλαμε να είναι βιωματικό, να αφηγηθείτε ορισμένα πράγματα. Εγώ, κύριε Θεοδωρόπουλε, ξεκινώντας έτσι για να πάμε αντίθετα και να καταλήξουμε στον κύριο Φέσα, θέλω να σας ρωτήσω, αν ξεκινούσατε τώρα, θα κάνατε τα ίδια πράγματα? Πριν απαντήσω κατευθείαν στο ερώτημα, θα μου επιτρέψετε να πω δύο πραγματάκια που μην αντατονίσω ή και ίσως λίγο να διαφωνήσω με αυτά που ελέγχθησαν. Καταρχήν, προσωπικά πιστεύω και απευθύνομαι περισσότερο στον κύριο Κόκαλη και στον κύριο Αποστολόπουλο, που είναι δεύτερης γενιάς επιχειρηματίες, ότι συχνά παρατηρώ γύρω μου, είναι και εμένα τα παιδιά μου πια σε κάποιες ηλικίες που σιγά σιγά πλησιάζουν, παρατηρώ συχνά ότι, όπως έγινε και ερώτηση από τον κύριο Χασαπόπουλο, αν μπορεί να συνεχίσουν το όραμα που ήδη παραλαμβάνουν. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο στόχος. Στόχος είναι να φτιάξουν το δικό τους όραμα, να πάνε το μαγαζί εκεί που αυτοί πιστεύουν, το οποιοδήποτε μαγαζί, χωρίς να τους κυνηγάει το φάντασμα του πατέρα τους, χωρίς να τους κυνηγάνε οι δικές τους επιτυχίες, γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα. Όταν ξεκινάς μια επιχείρηση, αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, είναι πιο εύκολο να πετύχεις από το να την παραλάβεις στην κορυφή και να την κρατήσεις εκεί πάνω. Γιατί προφανώς για να πετύχεις υπάρχει κάποιο κενό στην αγορά που το βρίσκεις, το καλύπτεις, ανεβαίνεις και δημιουργείς. Αφού το έχεις καλύψει αυτό το κενό και μετά, και έρχεται συνήθως εκεί κάπου έρχεται και η δεύτερη γενιά, πώς κρατιέσαι εκεί πάνω που πια όλοι προσπαθούν να φάνε μερίδια από σένα? Γιατί μέχρι εκεί εσύ τρως από άλλους ή δημιουργείς αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι τους ανθρώπους που καταφέρουν να επιχειρήσουν, να κρατήσουν μια επιχείρηση ψηλά, εγώ προσωπικά τους θεωρώ σημαντικότερους από αυτούς που τη δημιουργήσαν. Το δεύτερο από αυτά που ελέγχθηκε, θα ήθελα να πω, είναι ότι εγώ είμαι γνωστός στην αγορά ως αισιόδοξος άνθρωπος. Και προφανώς η αισιοδοξία βρίσκεται και στη φύση μου. Νομίζω λοιπόν ότι οι εποχές αλλάζουν, τα προβλήματα διαφοροποιούνται. Προφανώς και εγώ δεν θα έκανα με τον ίδιο τρόπο την επιχειρηματικότητα, γιατί είναι σε άλλες εποχές σήμερα. Αλλά όλες οι εποχές και όλα τα χαρακτηριστικά, μάλλον όλες οι εποχές κρατάνε κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία αν θέλεις να κάνεις μια επιτυχία στη ζωή σου, πρέπει να τα έχεις. Το πρώτο είναι
να πιστεύεις στον εαυτό σου. Το δεύτερο είναι να πιστεύεις στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου, αλλά και στους ανθρώπους γενικότερα. Δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας, γιατί να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Ξεκινάς. Είπε ο κύριος Βερέμης προηγουμένως ότι παιδιά δεν είχα κανένα μεγάλο όνειρο να φτιάξω μια δουλίτσα. Ήθελα άνθρωπος να είναι ευχαριστημένες οι πελάτες μου κτλ. Και την επόμενη χρονιά να έχω επιβιώσει, να πηγαίνω. Έτσι ξεκινάει κάθε επιχειρηματίας, όσο μακριά και αν φτάσει τελικά στη διαδρομή του. Εγώ θυμάμαι ότι είχα ένα όνειρο κάποτε να έχω μια επιχείρηση που να βγάζει 1 εκατομμύριο δραχμές το χρόνο. Γιατί ήμουνα μονίμως σε ζημιές τα πρώτα χρόνια. Και θυμάμαι ότι πέρασα μια δεκαετία ονειρευόμενος τη χρονιά που θα βγάλουμε 1 εκατομμύριο δραχμές. Κέρδη όμως, να μην είναι ζημιά. Λοιπόν, το μεγαλύτερο ταξίδι, λένε, ξεκινάει με ένα βήμα. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε όλοι οι επιχειρηματίες. Φτάνει σε ένα σημείο, κάποια στιγμή, ικανοποιούνται οι οικονομικές σου απαιτήσεις. Έχεις πια το μηνιάτικο που θες να πας στο σπίτι σου για να μην πεινάς οικογένεια. Μετά τι? Και εδώ έρχεται μια πραγματικότητα που ανάλογα τι έχει ο καθένας μέσα του. Πρέπει η επιχειρηματικότητα από εκεί και πέρα για μένα να συνεχίζεται εποφελία, όχι πια εσού, αλλά άλλων stakeholders γύρω σου. Και μέσα σε αυτούς τους stakeholders, για να έχει αξία το ταξίδι το επιχειρηματικό, γιατί είναι πολύ επώδυνο το επιχειρηματικό ταξίδι, κακά τα ψέματα έτσι. Επιχειρηματίας δεν είναι δουλειά, είναι τρόπος ζωής. Που πρέπει να την αποδεχτεί το περιβάλλον σου, πρέπει να την αποδεχτούν οι φίλοι σου, πρέπει να είσαι υποχρεωμένος να ζήσεις μόνο με τους ανθρώπους που θα δεχτούν αυτή την ιδιαιτερότητά σου. Που η ιδιαιτερότητά σου λέει ουσιαστικά η συντριπτική πλειοψηφία του χρόνου μου είναι για τη δουλειά μου, το μυαλό μου είναι στη δουλειά μου σε συντριπτικό βαθμό. Και πρέπει να το αδεχτούν αυτό οι γύρω σου άνθρωποι, αλλιώς δεν μπορείς να έχεις καλή ζωή. Πρέπει λοιπόν να έχεις κάποια όνειρα από εκεί και πέρα. Να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία να σου δίνουν με την επιτυχία της δουλειάς, να παίρνεις αυτές τις ικανοποίησεις. Γιατί όταν σταματήσεις το οικονομικό κίνητρο, γιατί συνεχίζεις, γιατί να συνεχίζεις να κάνεις αυτές τις θυσίες. Και νομίζω ότι όσο παγκοσμιοποιημένο και να είναι το σύστημα σήμερα, συνεχίζουμε να έχουμε κράτη. Συνεχίζουμε να έχουμε χώρες. Συνεχίζουμε να έχουμε εθνότητες, εθνικότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και να είμαστε ειλικρινείς, η επιχειρηματικότητα, άλλο αν δεν αναγνωρίζεται αυτό στην Ελλάδα σε αυτό το βαθμό, αν και τελευταία αρχίζει και αυτό και βελτιώνεται, η επιχειρηματικότητα είναι βασικός κορμός για να υπάρχει η χώρα, η δημοκρατία, οι φόροι, να πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, να εμείς δημιουργούμε την αξία. Δουλειές, απασχόληση. Πρέπει λοιπόν, αν δεν διακατέχεις από κάποια τέτοια όνειρα και να νιώθεις σημαντικός για τη συμμετέχεις στο γίγνεσθε της χώρας σου, της πατρίδας σου, της κοινωνίας γύρω σου και για τη δημιουργείς προκοπή και για τους άλλους ανθρώπους και σταματήσει αυτή η ικανοποίηση, τότε είναι η ώρα να το πουλήσεις. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα, όπως είπα προηγουμένως, δεν το πουλάμε εύκολα, σημαίνει ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες συνεχίζουμε να διακατεχόμαστε από αυτά τα όνειρα και είμαι βέβαιος ότι και αυτή η δυσκολία που περνάμε αυτή τη στιγμή κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί. Θα γυρίσουμε σιγά σιγά εκεί που ήμασταν, σε κάποια χρόνια βέβαια, όχι μια μέρα στην άλλη, και θα ξαναδημιουργηθούν οι δουλειές, προκοπή, τα νέα παιδιά θα ξαναγίνουν επιχειρηματίες, γιατί αυτός είναι ο ένας κύκλος της ζωής. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Απλώς κάθε φορά κάποιοι άλλοι εκφράζουν αυτή την κατάσταση. Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση, κύριε Χασαπόπουλε, επειδή είπατε ότι θέλετε να είναι βιωματική η συζήτηση και πραγματικά ο κύριος Θεοδωρόπουλος με άγγιξε ακριβώς στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να πω πράγματι ότι πρέπει να δημιουργήσεις το δικό σου όραμα. Ο κλάδος της υγείας πέρασε πολλά και είναι αυτή τη στιγμή ξεκινά μια διαδικασία συγκέντρωσης, consolidation. Εκεί λοιπόν, ως ηγέτιδα επιχείρηση στον κλάδο, πρέπει να πάρεις μια στρατηγική απόφαση. Και μια απόφαση η οποία είναι διαγενειακή, να το πω έτσι. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις που αρχίζει ένας καινούριος κύκλος στον κλάδο, αποφασίζεις είτε να κάνεις exit, να πάρεις τα κέρδη σου και να δεις μετά τι θα κάνεις, ποια θα είναι η επόμενή σου μέρα, είτε σε αυτόν τον κύκλο που ξεκινάει να μπεις πολύ δυνατά για να είσαι ο κυρίαρχος και τα επόμενα 35 χρόνια. Γιατί φέτος το λέω, γιατί κλείσαμε τα 35 μας χρόνια. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε το δεύτερο. Και το επιλέξαμε γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο όραμα η γενιά, η δική μου, που είμαι εγώ εκπρόσωπος, είναι και ο αδερφός μου φυσικά. Θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε μια εταιρεία στην εποχή που βλέπουμε ότι μπαίνουν πολύ επιθετικά τα ξένα κερδοσκοπικά funds. Θέλουμε να κρατήσουμε την εταιρεία μας,
να την μεγαλώσουμε, όπως δηλαδή γίνονται εξαγορές είτε και οργανική ανάπτυξη και δια των δύο οδών να μεγαλώσουμε την εταιρεία μας. Συμπτωματικά, μάλιστα, το 1 εκατομμύριο το δικό σας, εμείς το έχουμε 1 billion κεφαλαιοποίηση. Άρα, λοιπόν, αλλάζουν τα νούμερα με τις εποχές και ταυτόχρονα να υπηρετήσουμε το σκοπό αυτή η εταιρεία να διατηρήσει την ελληνικότητά της και να αποτελεί ένα σταθερό πόλο αναφοράς για τους Έλληνες ασθενείς, τους Έλληνες γιατρούς και εν γέννη το ελληνικό οικοσύστημα συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εταιριών που αυτή τη στιγμή είναι και σε μια μουδιασμένη, αν θέλετε, στάση, τι θα γίνει, πώς μεταβάλλονται οι ισορροπίες στις αγορές. Και να κλείσω και με ένα τελευταίο. Εγώ είμαι θειασότης των συμβουλών, αρκεί αυτές οι συμβουλές να δίδονται πραγματικά ως συμβουλές και όχι ως προσταγές. Εγώ λοιπόν ακούω πάρα πολύ και από μικρό συνήθισα να ακούω και να μου λέει ο πατέρας μου ότι το φυλάξεστε τα αγαθά, χαλεπότερο του κτίσαστε. Αυτό λοιπόν μου έκανε από την αρχή πιο εύκολο, αν θέλετε, ότι δεν χρειάζεται να κάνω παραπάνω, αρκεί να καταφέρω να τα κρατήσω. Βεβαίως υπάρχει και το άλλο ρητό, το οποίο λέει η πρώτη γενιά δημιουργεί, η δεύτερη συντηρεί και η τρίτη καταστρέφει. Η δική μου λοιπόν η φιλοδοξία, και επειδή θεωρώ ότι ο ηγέτης και αναδεικνύεται, αλλά παράλληλα πρέπει και να εκπαιδεύεται. Και έχω μεγάλη χαρά και συγκίνηση, γιατί διακριτικά και στην τελευταία σειρά αυτής της αίθουσας βρίσκεται η κόρη μου, η οποία θέλησε να έρθει σήμερα να με ακούσει. Είναι στη δική μας την περίπτωση η δεύτερη γενιά να συνεχίσει να χτίζει. Ας κρατήσει η δεύτερη, και μάλλον η τρίτη, και η τέταρτη από εκεί και πέρα, εντάξει, ας κάνει ό,τι είναι να κάνει. Μπορώ να πάρω την πάσα. Γιατί εδώ έχω δύο θέματα, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, που έθιξαν οι δύο προηγούμενοι. Καταρχήν, εγώ να σας πω ότι ήμουν η τρίτη ή τέταρτη γενιά, ανάλογα πώς θέλετε να μετράτε. Και πράγματι, όταν ανέλαβα, το ρητό ήταν γνωστό και όλοι πιστεύανε ότι θα την καταστρέψω την εταιρεία. Ακόμα και η προηγούμενη γενιά αυτή την ανησυχία είχε. Δεν την κατέστρεψα, είναι αλήθεια. Δεύτερον, θέλω να πω ότι ένα από τα πράγματα που έβλεπα από τη μάνα μου, που η μάνα μου έτρεχε την εταιρεία για 16 χρόνια πριν πάρω εγώ τη σκυτάλη, ήταν ότι δούλευε όσο μπορούσε ένας άνθρωπος να δουλεύει μέσα σε μια μέρα. Παραπάνω δεν γινόταν, δηλαδή παραπάνω ώρες δεν μπορούσα να βάλω. Άρα είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτό το μοντέλο είχε φτάσει στα όριά του. Ήταν προφανές ότι εγώ και με την παιδεία που είχα, γιατί είχα την τύχη να έχω σπουδάσει και μηχανικός αλλά και διοίκηση επιχειρήσεων, έπρεπε να φέρω κάποια αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή ήταν πώς θα πολλαπλασιάσω πλέον την αποτελεσματικότητα. Έτσι. Ή το 24ωρο δεν μπορούσα να τα αλλάξω πάρα πολύ εύκολα, δεν τραβούσε άλλο, 25-26 ώρες δεν έβγαινε. Λοιπόν, και οι 7 μέρες ήταν 7 μέρες, δηλαδή αυτό που είπες είναι απόλυτο. Δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει βράδυ, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν συζητάς τίποτα άλλο. Ξυπνάς το πρωί στο πρωινό για δουλειές, μιλάς, το μεσημέρι για δουλειές, το βράδυ για δουλειές. Τα άλλα θέματα πάνε στην πάντα. Δηλαδή λες και πότε θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα θέματα. Δεν υπάρχει χρόνο σχεδόν ποτέ. Έτσι είναι ακόμα. Αυτό είναι νομίζω χαρακτηριστικό σε όλους τους επιχειρηματίες σχεδόν παντού. Από ένα σημείο και μετά, έτσι νομίζω ότι όταν τα πράγματα ορθοποδήσουν και έχει ξεπεράσει κάποια προβλήματα, αρχίζεις πλέον και κάνεις μια καλύτερη κατανομή του χρόνου. Έτσι, όταν αποκτήσεις στελέχη, όταν οργανωθεί η επιχείρηση, μπορείς να δουλεύεις και κάπως πιο λογικά και να ασχοληθείς και με άλλα θέματα που αφορούν την οικογένεια. Μάλιστα, ένα από τα βασικά πράγματα που μαθαίνει κανείς όταν πάει σε αυτά τα μαθήματα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη μετάβαση από μια γενιά στην άλλη, εγώ είχα πάει με τη μάνα μου το 86-87, να φανταστείτε, στο ΙΜΕΝΤΕ, ήταν τότε στη Λοζάνη, για να κάνουμε αυτό το μάθημα μαζί και οι δύο ως φοιτητές μια εβδομάδα εκεί πέρα, ήταν ακριβώς ότι έπρεπε να οργανώσεις συμβούλια για θέματα άλλα από τα επιχειρηματικά. Να βρεις χρόνο και να βάλεις το πρόγραμμά σου για όλα αυτά τα θέματα. Έτσι. Γιατί προφανώς είχα και μια αδελφή που δεν είχε τα ίδια ενδιαφέροντα. Ήταν ένα καλλιτέχνης, θέλει να δημιουργήσει. Και δεν υπήρχε ποτέ χρόνος για αυτήν. Γιατί το θέματα τα επιχειρηματικά, τα μεταλλευτικά, τα ορυκτά, οι αγορές, ο ανταγωνισμός, αυτά ήταν πάντα πολύ πιο ενδιαφέροντα και για μένα και για τη μάνα μου. Και ήταν το κυρίως θέμα της ατζέντα συστηματικά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα. Το άλλο πράγμα που θέλω να αναφερθώ είναι στο θέμα της πώλησης. Γιατί νομίζω από αυτούς που είναι εδώ πέρα είμαι ο μόνος που έχω πουλήσει. Και εγώ θεωρώ καταρχήν ότι η πώληση είναι μέρος της δουλειάς. Είναι επιτυχία. Η πώληση τη σωστή στιγμή και στο σωστό τίμημα. Είναι άλλωστε η επικύρωση της επιτυχίας. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέρεις και τι ακριβώς αξία έχει αυτό το οποίο διαχειρίζεσαι. Όταν το πουλήσεις, προφανώς προσδιορίζεται μια αξία. Και μπορεί να κρίνεις εσύ
Αν αυτό είναι αυτό που περίμενες, αν αυτό που είχε προστιθέμενη αξία ή δεν είχε σε σχέση με αυτό που βρήκες. Λοιπόν, το πρώτο αυτό. Δεύτερον είναι ότι ο παράγον, η απόφαση πώλησης, κρίνεται από μια σειρά από πράγματα. Στη δική μου την περίπτωση, το βασικό κριτήριο δεν ήταν να πάρω το τίμημα ή να προσδιορίσω μια αξία, ήταν ήθελα να συνεχιστεί δουλειά. Εάν κρατούσα τη δουλειά με το σχήμα το προηγούμενο, η δουλειά θα τελειώσει, σήμερα δεν θα υπήρχε. Διότι η συγκυρία ήταν τέτοια, η Ελλάδα μπήκε σε μια κρίση, που όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η δική μου η δουλειά δεν πουλούσε προϊόντα στην Ελλάδα, πουλούσε προϊόντα παγκοσμίως, είχε 2/3 των παγίων εκτός Ελλάδος, 2/3 των εργαζομένων εκτός Ελλάδος και 95% του τζίρου εκτός Ελλάδος. Το 5% που κρατάω για την Ελλάδα ήταν το αλουμίνιο της Ελλάδος, που ήταν πελάτης μας στο βοξίτι. Όλα τα άλλα ήταν εκτός. Και η χρηματοδότηση ήταν απ' έξω. Αντίστοιχα. Μάλιστα, υπήρχε μια συμμετρία και εγώ θεωρούσα ότι αυτό ήταν ασφάλεια, ότι ποτέ δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Μέχρι που κάποια στιγμή οι γερμανικές τράπεζες είπαν, μα είστε Greek risk. Ελληνικό όνομα, έδρα στην Αθήνα, στο ελληνικό χρηματιστήριο, για μας είστε Greek risk και δεν θα ανανεώσουμε τις γραμμές. Δεν ανανεώνει μία τράπεζα. Μετά δεν ανανεώνει η άλλη. Μετά ήρθε η Παριμπά. Δεν ανανεώνει και τι. Ήρθε και η UniCredit. Και ξαφνικά βρέθηκαμε μια τρύπα 200 εκατομμύρια στην χρηματοδότηση του ομίλου και δεν είχα πού να πάω. Δεν υπήρχε κεφάλαιο αγορά για να πάω. Οι ελληνικές τράπεζες, ξέρουμε όλοι σε τι κατάσταση ήταν. Πήγα σε ελληνικές τράπεζες. Οι δύο τράπεζες με τις οποίες δουλεύαμε, Eurobank και Alpha Bank, μου είπαν τώρα που ήρθες, τι περιμένεις να πάρεις ακριβώς. Και μου δώσανε κεφάλαιο κίνησης, αν έχετε το Θεό σας, με ένα κόστος που ήταν 7,5%, όταν οι ανταγωνιστές μου όλοι παγκοσμίως δουλεύανε με 1% και κάτω από 1%, και εμείς μάλιστα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Και χρήματα βραχυπρόθεσμα, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορούσε να τα καλέσει η τράπεζα και εγώ έπρεπε να κάνω επενδύσεις, γιατί στην ουσία μια τέτοια δουλειά σαν τη δική μας έχει πολύ σημαντικά πάγια. Βάζεις λεφτά στη γη, ξεκινάς να κάνεις έρευνα για να βρεις ένα κοίτασμα και χρήματα θα πάρεις μετά από 5-6 χρόνια για πρώτη φορά. Και η απόσβεσή σου μπορεί να είναι και 8 και 9 και 10 χρόνια. Και να το χρηματοδοτήσεις όλο αυτό με κεφάλαιο κίνησης είναι τελείως ασύμετρο. Έτσι. Λοιπόν, βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση. Ήταν προφανές ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. Έκανα διάφορες άλλες κινήσεις. Προσπάθησα να βγάλω την έδρα ακριβώς, ίσως καθυστερημένα. Πήγαμε στο Λουξεμβούργο, βρήκα ένα private equity. Προσπαθήσα να κάνουμε ένα ευρωομόλογο, ελπίζοντας ότι θα βρω ένα κόστος χρήματος, δεν λέω στο 1, αλλά 3-4%, κάπως κάτι βιώσιμο, που θα ήταν μια γέφυρα για κάποια χρόνια. Και το ομόλογο έβγαλε ένα κουπόνι 9,25. 9,25. Δούλευα ουσιαστικά για τους ομολογιούχους. Έτσι. Και είχα και τώρα την πίεση ενός private equity που έλεγε καλά ακριβώς πώς θα βγούμε τώρα από εδώ πέρα μέσα. Έτσι. Λοιπόν, ήταν μονόδρομος για να σωθούν οι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να συνεχίσει η επιχειρηματική δραστηριότητα και άλλωστε το παιχνίδι σχεδόν σε όλες τις δουλειές και το ανέφερε ο Βασίλης, είναι αυτή η συγκέντρωση, είναι το consolidation. Οι εταιρείες συνεχώς σε όλες τις δράσεις, ενώνουν τις προσπάθειές τους. Δημιουργούνται οικονομίες μεγεθών. Αρχίζουν και υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που από ένα σημείο και μετά οι μικροί ενώνουν την προσπάθειά τους ή μπαίνουν κάτω από μια μεγαλύτερη ομπράδα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα τελευταία 30 χρόνια, εμείς ήμασταν consolidator. Μεγαλώσαμε κατεξοχήν εξαγοράζοντας μικρές επιχειρήσεις. Πολλές φορές ενδιάμεσους πελάτες μας, άλλες φορές αποκτώντας ορυχία σε άλλα μέρη του κόσμου για να μπορέσουμε να πιάσουμε καλύτερα μια προσέγγιση. Αυτή ήταν η προσπάθεια που κάναμε. Είχαμε κάνει 40-50 εξαγορές. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να γίνουμε κι εμείς consolidated σε ένα μεγαλύτερο όμιλο. Και αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Και δεν το θεωρώ την αποτυχία, θεωρώ ότι ήταν επιτυχία. Όχι για την οικογένεια. Γιατί η οικογένεια προφανώς ψαχνόταν και τα σοκ ήταν πολύ μεγάλα. Και προφανώς και η διαχείριση εσωτερικά του θέματος ψυχολογικά. Σκεφτείτε, η μάνα μου ήταν και είναι ακόμα εν ζωή. Έτσι, και που λέει τώρα εσύ πούλησες τη δουλειά του παππού μου, του πατέρα μου, τη δική σου, τι ακριβώς έγινε. Έτσι. Άρα προφανώς με λογική και σιγά σιγά κατάφερα να το πουλήσω και εσωτερικά το γιατί έπρεπε να γίνει έτσι, και να το αποδειχθεί. Λοιπόν, δεν είναι αποτυχία η πώληση αναγκαστικά. Στην κατάλληλη στιγμή πρέπει να ξέρεις να το κάνεις και αυτό και δεν είναι καθόλου εύκολο. Να προσθέσω κάτι σε αυτό, γιατί η πώληση είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Στην Ελλάδα είναι ξεπούλημα. Στην Αμερική είναι επιτυχία. Και απλώς θέλω να εξηγήσω κάτι, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι αντιληπτό. Οι μεγαλύτεροι επενδυτές στην Αμερική
σε καινούριες προσπάθειες είναι φυσικά αυτοί που και οι ίδιοι έχουν περάσει ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Και για να έχουν τη ρευστότητα να μπορέσουν να επενδύσουν σε καινούριες εταιρείες, προφανώς έχουν πουλήσει τη δική τους. Έχουν πουλήσει εν μέρη τη δική τους. Εγώ δέχομαι το ηρωικό στοιχείο και φυσικά σέβομαι τις εταιρείες που έχουν αντέξει πολλές γενναίες. Από την άλλη, στην Ελλάδα νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε το ταμπού ότι το να πουλήσει κανείς την εταιρεία του είναι ξεπούλημα και να δεχτούμε ότι τελικά έχει πάρα πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία. Βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν και γεννιούνται καινούργιες εταιρείες από κάθε μία εταιρεία που έχει πουληθεί. Στην περίπτωση, ας πούμε, της Upstream γεννήθηκαν άλλες 3-4 εταιρείες από εμάς, οι οποίες πάνε πολύ καλά, ακριβώς διότι υπήρχε και αυτή η κουλτούρα ότι οι καλοί ξεκινάνε και αυτοί κάτι δικό τους, εμείς επενδύουμε από τα κέρδη που έχουμε βγάλει σε αυτούς και βλέπεις ένα οικοσύστημα να μεγαλώνει. Έτσι έγινε και στην Αμερική και στο Ισραήλ. Να κλείσουμε με εσάς όπως ξεκινήσαμε. Εδώ έχετε το ζωντανό παράδειγμα, το αγοράζω και πουλάω. Ο όμιλός μας έχει αποδείξει ότι και πουλάει, αλλά και αγοράζει ταυτόχρονα και ελπίζω αυτό να εξελιχθεί και στα επόμενα χρόνια, που δεν θα είμαι εγώ επικεφαλής, γιατί νομίζω το μόνο σίγουρο όλων μας είναι ότι κάποτε τελειώνουμε. Αλλά ελπίζω ότι έχω χτίσει μια στέρεη βάση με το management και τους ανθρώπους μας, ώστε να συνεχίσουν, ίσως με λίγο πιο συντηρητικά βήματα, να κάνουν την ίδια δουλειά. Σήμερα είμαστε σε τομείς από τις ταχυμεταφορές με την ACS, τις ηλεκτρονικές πληρωμές με την CardLink, την πληροφορική με την Unisystems, με την InfoQuest κτλ. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες εταιρείες αυτές μεγαλώνουν και είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θα έρθει που είτε θα αγοράσουν άλλες αντίστοιχες, είτε θα πουλήσουν. Και θυμάμαι έναν Ισραηλινό επιχειρηματία που είχε έρθει μια φορά να μου μιλήσει και το ρώτησα τι ακριβώς θες, να πουλήσεις ή να αγοράσεις. Και μου λέει όταν κάνω μια συνάντηση ποτέ δεν ξέρω αν θα αγοράσω ή θα πουλήσω. Εξαρτάται από τις συνθήκες. Και τι έκανε τελικά? Τελικά δεν κάναμε τίποτα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η επιχειρηματικότητα και εκ των πραγμάτων μέσα στη ζωή είναι και πάρα πολλές συναντήσεις, πάρα πολλές θετικές και αρνητικές στιγμές. Αλλά θέλω να συμπληρώσω κάτι που έχει πει ο Σπύρος ο Θεοδωρόπουλος, ότι πράγματι το να είσαι επιχειρηματίας είναι ένας τρόπος ζωής. Αυτό που έχω βρει εγώ στη ζωή μου τα τελευταία 5-10 χρόνια, πέρα από την θεσμική μου ενασχόληση με το ΣΕΒ, όπου ελπίζω και πιστεύω ότι πάω να προάγω το σύνολο της επιχειρηματικότητας στη χώρα, και αυτό είναι μια ιδεολογική, ας το πούμε έτσι, προσέγγιση επιχειρηματικός, είναι ότι κατάφερα να ξεχωρίσω τη ζωή μου, την προσωπική ζωή, από το επιχειρήν. Δηλαδή, δίνω χώρο στους ανθρώπους μου, δίνω πρωτοβουλίες στους ανθρώπους μου και τους λέω δύο πράγματα. Πρώτον, το 51% τουλάχιστον να είναι ήθος και όχι συμφέρον, και δεύτερον, το 51% από αυτό που κάνατε να είναι σωστά και όχι λάθος. Από εκεί και πέρα, οι ισορροπίες είναι αυτής της μορφής. Και τις ισορροπίες τις βρίσκεται και στη θάλασσα, κύριε Φέσα? Είναι γνωστό ότι είμαι ο ψυχοστιασότης της θάλασσας, ναι. Νομίζω ότι με τη Λίνα από την αρχή που πήραμε αυτή την ενότητα, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να σας παρουσιάσουμε την άλλη πλευρά αυτών των ανθρώπων που είναι leader στην επιχειρηματικότητα. Νομίζω ότι λίγο πολύ κάπως το καταφέραμε και ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χασαπόπουλε, αν θέλετε να μου επιτρέψετε, γιατί η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, η οποία είναι και programming partner της ωραίας αυτής της συζήτησης που έχουμε, ήταν από την πρώτη χρονιά εδώ, στηρίζει το φόρουμ των Δελφών και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όπου χρόνο με το χρόνο αυτό το φόρουμ γιγαντώνεται και αποκτά όλο μεγαλύτερη σημασία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για να κλείσω και με αυτό που είπατε στον κύριο Φέσα, εμάς τους επιχειρηματίες, καμιά φορά που μας κατηγορούν ότι έχουμε τα σκάφη και τα κότερα, οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν σχέση με τη θάλασσα, όχι να τα κάνουν θάλασσα στις δουλειές τους. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.